Face to face μαζί σας. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή μας στα παιδιά, στα όμορφα αυτά παιδιά. Να καλωσορίσουμε τον γιατρό μας, τον οτορυνολαριγκολόγο, χειρουργό, τον κύριο Νικολάο Κανέλη. Τι κάνετε, κύριε Κανέλη? Μια χαρά, χαίρομαι που είμαι κοντά σας και χαίρομαι και για το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε. Έχουμε ωραίο και ευχάριστο θέμα, γιατί τα παιδιά, τα παιδάκια από όλες τις ηλικίες έχουν και αυτά τα ευχάριστά τους, έτσι δεν είναι? Τα ευχάριστα τους τα έχουν, αλλά έχουν και τα δυσάρεστα και τα δύσκολα για τους γονείς, ειδικά όταν πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό. Σίγουρα, από εκεί ξεκινάνε όλα. Να ξεκινήσουμε σήμερα, μιας και το θέμα είναι οι αμυγδαλές. Να μας πείτε κάποια πράγματα για τις αμυγδαλές. Τι είναι οι αμυγδαλές καταρχήν? Δεν είναι μόνο οι αμυγδαλές. Το θέμα είναι οι αδενοειδείς εκβλαστείς, τα κρεατάκια όπως λένε και οι αμυγδαλές. Ας ξεκινήσουμε λίγο από τις αμυγδαλές. Τι ακριβώς είναι, η λειτουργία τους, σε τι χρησιμεύουν? Όταν γεννιέται ένα παιδί, έχει τα αντισώματα από τη μητέρα του το πρώτο τρίμηνο. Γι' αυτό και γύρω υπάρχει ένας δακτύλιος, ο οποίος λέγεται δακτύλιος του Βαλντέγκερ, είναι λυμφικός ιστός, ο οποίος υπάρχει στη στοματική κοιλότητα που είναι οι δύο αμυγδαλές, τις οποίες έχουμε δεξιά και αριστερά. Είναι μια μάζα από λυμφικό ιστό, ο οποίος υπάρχει πίσω από τη μύτη, στο ρήνο φάριγγα, ο οποίος λέγεται αδενοειδής εκβλαστήσεις ή τα γνωστά κρεατάκια. Αυτά μπορεί να επεκτείνονται μέχρι τα ογκώματα των ευσταχιανών σαλπίγγων. Και υπάρχει και ρίζα της γλώσσας που έχει ένα νόμιο λεμφαδενοειδή ιστό, ο οποίος λέγεται γλωσσική αμυγδαλή. Τα πρώτα ερεθίσματα τα οποία παίρνει ένα παιδί είναι από την αναπνοή του και από την τροφή του. Αυτά δίνουν και τα πρώτα ερεθίσματα στο σύστημα αυτό να παράγει αντισώματα έναντι των ξένων εισβολέων. Αυτόν που εισπνέει, είτε είναι μικρόβια ή είτε είναι σωματίδιο του περιβάλλοντος, ή από τις τροφές του, πάλι μικρόβια ή τροφή, να ενεργοποιεί το σύστημα παραγωγής αντισωμάτων, αναγνώριση των ουσιών αυτών, παραγωγής αντισωμάτων και να συμμετέχει στην κυταρική ανοσία του παιδιού. Έχουν όλοι όμως κρεατάκια. Τι γίνεται? Ο λεμφαδενοειδής ιστός αυτός υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Αρχίζει να αναπτύσσεται από τότε που γεννιέται το παιδί. Αποκτά το μέγιστο μέγεθός του περίπου στα 4 πρώτα χρόνια της ζωής, παράγοντας συνεχώς αντισώματα, και εξαρτώμενο αυτό το πόσο θα υπερτροφεί από το και πόσες φλεγμονές θα αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο παιδί. Τώρα, οι αμυγδαλές είναι χρήσιμες, τις χρειαζόμαστε? Τι ακριβώς γίνεται? Σαφέστατα, μέσα. Οι αμυγδαλές και τα κρεατάκια είναι ιστοί οι οποίοι παράγουν αντισώματα, συμμετέχουν στην άμυνα του οργανισμού και ρυθμίζουν γενικά το ανοσολογικό στάτους του νέου ατόμου. Πρέπει να κάνουμε όλοι εξετάσεις αν υπάρχουν κρεατάκια? Υπάρχει κάποιος τρόπος συγκεκριμένος για διάγνωση, της διάγνωσης? Καταρχάς να πούμε ότι αυτή είναι φυσιολογική ιστή που υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους και οι οποίοι αρχίζουν να δημιουργούν προβλήματα όταν αρχίζουν να πάσχουν. Όταν λέμε πάσχουν εννοούμε κυρίως λοιμώξεις. Πότε συμβαίνουν αυτές οι λοιμώξεις? Οι λοιμώξεις αυτές συμβαίνουν όταν το παιδί έρχεται σε επαφή κυρίως με άλλα παιδιά. Αυτό γίνεται στην ηλικία... Γι' αυτό και άλλωστε γίνεται και στο παιδικό σταθμό στους παιδικούς σταθμούς, αναφέρατε, όπου πραγματικά υπάρχει συγχρονισμός των παιδιών και διάδοση των ιώσεων. Δεν υπάρχει, θεωρώ, καμιά ελληνική, καμιά οικογένεια στον κόσμο που το παιδί της να πήγε στον παιδικό σταθμό και να μην ζήσανε ένα παιδί με βουλωμένη μύτη, με μίξες, με χρόνιο βήχα, να μην είχαν την εμπειρία της οξείας μέσης οτίτιδας, να φυπνίζει το παιδί τη νύχτα και να πονάει, και πολλές φορές, αρκετά συχνά, και το να νιώθουν ότι το παιδί τους μπορεί και να μην ακούει. Αυτά είναι που πρέπει να συζητήσουμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ την νόσο, να την λέω νόσο, της παιδοσταθμίτιδας, όπου βλέπεις έναν πιτσιρικά ο οποίος πηγαίνει στον παιδικό σταθμό τη Δευτέρα, την Πέμπτη είναι μπουκωμένος, την Παρασκευή ψάχνουν για γιατρό, συνεχίζει να είναι μπουκωμένος. Αν για κάποιο λόγο πάρει αντιβιωτικό, ξαφνικά γίνεται καλά και τούμπαλινη ιστορία. Ο 15ήμερος περιβόητος κύκλος της παιδοσταθμίτιδας. Ωραία, τα κρεατάκια πρέπει να εγχειριστούν? Τι ακριβώς γίνεται εκεί? Όλα εξαρτώνται από τι προβλήματα έχει ένας πιτσιρικάς. Η οξεία αδενοειδίτιδα είναι μια οξεία φλεγμονή από ιούς ή μικρόβια που συμβαίνει.
η οποία βουλώνει τη μύτη. Καταρχάς κάνει δυσχέρεια ειρηνικής αναπνοής. Μαζεύεται μίξα, η μίξα επεκτείνεται προς πνεύμονες, αρχίζουν οι βροχίτιδες, οι βροχιολίτιδες. Εκεί που είναι τα κρεατάκια είναι οι ευσταχιανές σάλπιγγες που αερίζουν τα αυτιά μας, φλεγμένουν κι αυτές, βουλώνουν, μαζεύεται υγρό στα αυτή, μπορεί να συμβούν δύο τεινά, ή να ξυπνήσει το παιδί τη νύχτα και να πονάει αυτή η οξία μέση οτίτιδα, ή μετά από ένα διάστημα μπουκωμένης μύτης να μαζευτεί υγρό στα αυτιά των παιδιών και να σκοθεί μαμά ένα πρωί και να νιώθει ότι το παιδί της δεν ακούει πολύ καλά. Οπότε είναι ελέγδετα αυτά. Είναι ελέγδετα. Τα κρεατάκια είναι σε ένα σταυροδρόμι πίσω από τη μύτη που σχετίζεται με όλες αυτές τις νόσεις που είναι οι κοινότυπες νόσεις των πιτσιρικάδων του παιδικού σταθμού. Mm-hmm. Η βαρύτητα των συμπτωμάτων που έχει ένα παιδί, πόσο συχνά αρρωσταίνει, αν το υγρό φεύγει ή δεν φεύγει από τα αυτιά του, οι οτίτιδες τις οποίες κάνει, αν οι οτίτιδες διατηρούν το υγρό και υποτροπιάζουν, είναι θέματα προς συζήτηση και αντιμετώπιση και φαίνεται ότι ο γενεσιουργός ιστός που δεν έχουν οι μεγάλοι και δεν πάσχουν από αυτά, είναι τα κρεατάκια πίσω από τη μύτη τους. Ο σκοπός των αμυγδαλών ποιος είναι, κύριε Κανέλη? Είναι πιο σύνθετη ιστορία. Είναι ο ίδιος που είναι και των αδενοειδών εκβλαστήσεων. Οι αμυγδαλές είναι πιο οργανωμένο ιστός, έχουν κάψα, έχουν ίδια δομή με εκείνη των αδενοειδών, χρησιμεύουν ακριβώς για τον ίδιο λόγο, παράγουν αντισώματα και ανθίστανται στις λοιμώξεις, στους εισβολείς που προκαλούν λοιμώξεις. Όμως είναι εντελώς διαφορετική η λογική, γιατί οι αμυγδαλές είναι πιο χαμηλά στο στοματοφάριγγα, δεν συμμετέχουν στις φλεγμονές των ευσταχιανών σαλπίγγων, άρα δεν συμμετέχουν στις οτίτιδες, δεν συμμετέχουν στη μίξα, στη μύτη. Η ευθύνη γι' αυτά οφείλεται στις αδενοειδείς εκβλαστήσεις. Οι αμυγδαλές όμως... Και πώς γίνεται η εκτίμηση? Οι αμυγδαλές όμως μπορεί να νοσούν. Αν νοσούν, υπερτρέφονται ή είναι υπερτροφικές γονιδιακά σε ένα παιδί και μπορεί να συμμετέχουν στο ροχαλιτό. Τα κρεατάκια προκαλούν ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο είναι το ροχαλιτό, στο οποίο μπορεί να συμμετέχει και το μέγεθος των αμυγδαλών των παιδιών, πράγμα που θα συζητήσουμε και αργότερα. Ωραία. Η λύση όταν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, τι γίνεται? Η λύση είναι, συνήθως τελικά καταλήγει στη χειρουργική. Ξέρετε, οι αμυγδαλές και τα κρεατάκια ήταν η επέμβαση η οποία πριν την ανακάλυψη των αντιβιωτικών ήταν η πιο συχνή επέμβαση που γινόταν. Σχεδόν όλοι τα βγάζανε, γιατί υπάρχει περιβόητη ιστορία του β' αιμολυτικού στρεπτοκόκκου που έχει επιπλοκές στο ρευματικό πυρετό, την καρδίτιδα, που είναι σοβαρές επιπλοκές και άρα χωρίς την ύπαρξη των αντιβιωτικών το να βγάλει κανείς τις αμυγδαλές του, επειδή εκεί ενδυμεί ο β' αιμολυτικός στρεπτοκόκκος, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Στην εποχή των αντιβιωτικών αυτά σχεδόν έχουν εξαφανιστεί, τα έχουμε σαν επιπλοκές στο μυαλό μας, αλλά σπανίως τις βλέπουμε. Άρα όμως, για μύθος που λένε ότι οι αμυγδαλές είναι απαραίτητες, να μην τις βγάλεις μάλλον, ισχύει ή δεν ισχύει? Περάσαμε λοιπόν στη δεκαετία περίπου του 70, όπου υπήρξε μια πλήρης άρνηση να βγάζουμε τις αμυγδαλές. Και όπως πάντα η αλήθεια βρίσκεται κάποιος στη μέση. Κάποιοι βγάζανε τις αμυγδαλές κάθε υπερβολή και χωρίς ενδείξεις. Όταν περάσαμε στην άρνηση, δημιουργήθηκαν προβλήματα επειδή δεν βγαίνανε οι αμυγδαλές. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση και πρέπει ο ειδικός πραγματικά να επιλέγει τα περιστατικά ανάλογα με τα κριτήρια που έχει η διεθνής κοινότητα καθορίσει πια, για να πλησιάζει όσο το δυνατόν κοντύτερα στην αλήθεια. Και ποιες ασθένειες θα μπορούσαμε να πούμε ότι προσβάλλουν τις αμυγδαλές και τα κρεατάκια, κύριε Κανέλη? Στις ηλικίες που το παιδί πηγαίνει στον παιδικό σταθμό, οι κυριότερες είναι οι ιώσεις και τα μικρόβια, οι μικροβιακές λοιμώξεις. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα του ξεχωρισμού των δύο, δεν ξεχωρίζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Όσον αφορά τα κρεατάκια, θεωρείται ότι ένα παιδί που κάνει 4 με 6 επεισόδια σε ένα εξάμηνο υποτροπιάζουσης αδενοειδίτιδας έχει νόημα να χειρουργηθεί. Υποτροπιάζουσα αδενοειδίδα σημαίνει λοιμώξεις όπου το μεσοδιάστημα μένει κενό. Συνήθως όμως αυτά τα παιδιά, αρρωσταίνοντας συνεχώς, κάνουν μια μόνιμη υπερτροφία των αδενοειδών και έχει ένα παιδί το οποίο κοιμάται συνεχώς με ανοιχτό στόμα, έχει μονίμως μίξα στη μύτη του, πιθανότατα έχει και πάρα πολύ συχνά υγρό στα αυτιά του. Υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να έχει κανείς στο μυαλό του συνεχώς, ότι ένα ερέθισμα για να γίνεται σωστά υγνάθος είναι να κουμπάει το βράδυ στον ύπνο ουρανίσκο στη γλώσσα.
Τα παιδιά αυτά κοιμούνται με ανοιχτό στόμα, η σκληρά υπερώα γίνεται θολωτή, τα δόντια αρχίζουν να πετάνε, το κάτω σαγόνι γίνεται κρεμάμενο και έχουμε τα χαρακτηριστικά αδενοειδή προσωπία. Ένα παιδί με σιαλόρια, το βρίσκει η μαμά συνεχώς στο μαξιλάρι του, με κρεμάμενο στόμα, με πεταχτά δοντάκια, λευκό δέρμα και μαύρους κύκλους κάτω τα μάτια που είναι το χαρακτηριστικό της κακής δρενικής αναπνοής. Οι αμυγδαλές είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Στις αμυγδαλές οι λοιμώξεις πρέπει να αντιμετωπίζονται καταρχάς σαν υιογενείς ή μικροβιακές. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Είναι αρκετά δύσκολο να ξεχωριστούν πότε μια λοιμώξη είναι υιογενής και ποια είναι μικροβιακή. Υπάρχουν διαφορετικά συμπτώματα? Είναι περίπου ίδια τα συμπτώματα. Μπορεί κανείς, αν είναι έμπειρος, να διακρίνει από το επίχρησμα ακόμα είναι υιογενής ή όχι. Οπότε επιδημική εξέταση μπορεί να αποδειχθεί τι είναι. Ναι, μπορεί. Επίσης, ότι συνήθως οι υιογενείς αμυγδαλίτιδες δεν κάνουν πυρετό ή μπορεί να κάνουν πολύ υψηλό πυρετό, αντίθετα με τις μικροβιακές που κάνουν ένα σταθερό πυρετό γύρω στο 38. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η θεραπεία είναι η χρήση των αντιβιωτικών. Χρησιμοποιούμε διάφορα τεστ στα πιτσιρίκια και νομίζω ότι ένας σωστός αλγόριθμος αντιμετώπισης ενός πιτσιρικά είναι να κάνει ένα στρεπ τεστ. Αν το στρεπ τεστ, που είναι ένα τεστ έναντι του β' εμολυτικού στρεπτοκόκου, που είναι και ο επικίνδυνος, έστω και αν στις αμυγδαλές μικροβιακές λοιμώξεις μπορεί να κάνουν και άλλα μικρόβια, όπως ο πνευμονιόκος, ο μενιγκητιδόκος και άλλα βακτήρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν το στρεπ τεστ βγει θετικό, ο πιτσιρικάς παίρνει αντιβιωτικό. Αν το στρεπ τεστ βγει αρνητικό, δεν σημαίνει ότι δεν έχει β' εμολυτικό στρεπτόκο. Σε αυτήν την περίπτωση κάνουμε καλλιέργεια. Από εκεί έχει προκύψει και η καλλιέργεια θέλει 2-3 μέρες να βγει. Από εκεί έχει προκύψει και η λογική ότι περιμένουμε ένα παιδί 2-3 μέρες και μετά δίνουμε αντιβιωτικό. Αν η καλλιέργεια είναι αρνητική και στη γενική αίμα τους έχει αυξημένα λευκά και πολυμορφοπυρηνικό τύπο, πάλι δίνουμε αντιβιωτικό. Πότε κάποιος πρέπει να πάει στο γιατρό, δηλαδή ποια είναι η κατάλληλη στιγμή, όταν βλέπει ποια συμπτώματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι τώρα πρέπει να πάει στον οτορυνολαρυγγολόγο? Θεωρώ ότι όσον αφορά τις αδενοειδείς, ένα παιδί μονίμως μπουκωμένο, ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει συνεχώς προβλήματα με μίξεις, χρόνιο βήχα, η μαμά το παίρνει και έρχεται στον ειδικό για να εξετάσει το παιδί της, βασικά υποψιασμένη ότι έχει κρεατάκια πίσω από τη μύτη του. Όσον αφορά τις αμυγδαλές, η υποτροπιά ως αμυγδαλίτιδα είναι η κύρια ένδειξη. Κάτι για το οποίο δεν έχουμε συζητήσει καθόλου ακόμα είναι η ιστορία του ροχαλιτού. Πριν όμως, η υπερτροφία λοιπόν, καλά και τις αμυγδαλές. Συμφωνώ όσον αφορά τις λοιμώξεις. Να μας πείτε λίγο και τι είναι η αμυγδαλεκτομή. Όλα θα τα πούμε. Ένα παιδί λοιπόν, το οποίο δεν αρρωσταίνει από τις αμυγδαλές του, δεν έχουν μεγάλο μέγεθος οι αμυγδαλές και κάνει συνεχώς αδενοειδίτιδες, που είναι, όπως είπαμε, στο σταυροδρόμι για τις λοιμώξεις του ανώτερου και του κατώτερου αναπνευστικού, είναι συνεχώς μπουκωμένος, συνεχώς ροχαλίζει. Και έχει και υγρό στα αυτιά του, γιατί και εδώ μπαίνει ένας άλλος παράγοντας στην ιστορία, η περιβόητη εκρητική οτίτιδα. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει ένδειξη να βγάλει τα κρεατάκια του. Τα παιδιά αυτά, η επέμβαση είναι πάρα πολύ απλή. Γίνεται πάντα με γενική νάρκωση. Θεωρώ ότι όλες οι επεμβάσεις στα παιδιά πρέπει να γίνονται με γενική νάρκωση. Εννοείται ότι πρέπει. Βγαίνουν τα κρεατάκια μέσα από το στόμα. Πολλοί γονείς ρωτούν πώς βγαίνουν τα κρεατάκια. Υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες, από το κλασικό ξέστρο, χρήση ραδιοσυχνοτήτων, χρήση λέιζερ. Από το στόμα είναι η πιο κλασική μέθοδος. Ούτως ή άλλως από το στόμα βγαίνουν τα κρεατάκια. Η επέμβαση δεν διαρκεί πάνω από 20-25 λεπτά. Τόσο λίγο. Ναι, οι κίνδυνοι μετεγχειρητικής αιμορραγίας περιορίζονται τις 5 πρώτες ώρες. Και δηλαδή, γι' αυτό τι μπορεί να γίνει? Τα πιτσιρίκια τα κρατάμε στο νοσοκομείο, δεν τα κρατάμε όλο το 24 ώρα στο νοσοκομείο. Μετά από 5 ώρες περίπου, όταν συνέρθουν από την άρκωσή τους, πηγαίνουν στο σπίτι τους. Να παίζουν τα παιχνίδια τους, να βοηθούν. Δεν πονάνε ιδιαίτερα, δεν είναι μια επώδυνη επέμβαση τι για τα πιτσιρίκια. Τι επιπλοκές μπορεί να συμβούν? Η κυριότερη επιπλοκή είναι η αιμορραγία. Η μετεγχειρητική αιμορραγία που μπορεί να χρειαστεί το παιδί να ξανακοιμηθεί για να σταματήσει κανείς την αιμορραγία. Και μετά από πόσες ώρες θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πολλές αιμορραγίες γίνονται τις πρώτες 5 ώρες. Οπότε συνεπώς, μετά τις 5 ώρες, 5-6-7 ώρες μπορεί να πάει στο σπίτι με μεγάλη ασφάλεια. Κύριε Κανέλη, αναφερθήκατε στην αμυγδαλίτιδα. Μπορείτε να μας πείτε λίγο τι είναι αμυγδαλίτιδα? Είναι αυτό που είπαμε πριν, το επαναλαμβάνουμε λίγο, η οξία φλεγμονή των αμυγδαλών, η οποία μπορεί να οφείλεται σε ιούς, αδενοϊούς και άλλους, άλλα είδους ιούς που πάσχουν
κυρίως τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, σε μικρόβια, με σημαντικότερο εκπρόσωπο το β' εμολυτικό στρεπτόκοκο, ο οποίος, όπως σας είπα και πριν, είναι αυτός που φοβίζει στην ιστορία, από ειδικές ιώσεις όπως είναι η λοιμώδης μαπίρινος, την οποία δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Mm-hmm. Μια ειδική ίωση που οφείλεται στον ιό του Epstein-Barr, που συνήθως έχει συμμετοχή στις αμυγδαλές, κάνει μια βαριά αμυγδαλίτιδα, υιογενή αμυγδαλίτιδα, μπορεί να τραβήξει 10 μέρες με πυρετό ή χωρίς mm-hmm. πυρετό, και στην οποία όμως υπάρχει συμμετοχή από το σηκώτη και από το σπλήνα, και έχουμε ενδείξει και από εκεί για να το επιβεβαιώσουμε, όπως και σαφείς ενδείξεις από την γενική αίματος. Και από εκεί. Μπορείτε να μας πείτε λίγο τι γίνεται πριν το χειρουργείο? Έρχεται σίγουρα το παιδάκι, γνωρίζει ότι θα εγχειριστεί. Ποια είναι η προετοιμασία πριν το χειρουργείο, κύριε Κανέλη? Τι λέτε στο παιδί? Πριν προχωρήσουμε σε αυτό, στο παιδί δεν λέμε τίποτα, στους γονείς λέμε, με το παιδί κανείς και ανάλογα την ηλικία του μπορεί να συζητήσει πάρα πολύ μαζί του, να του εξηγήσει τι πάει να κάνει, και θεωρώ ότι κάθε παιδί, σε κάθε παιδί πρέπει να έχεις εξηγήσει, πρέπει να ξέρεις, να ξέρει και το ίδιο τι περίπου συμβαίνει. Ένα παιδί αντιδρά πάρα πολύ άσχημα αν δεν ξέρει τίποτα από όλη αυτή τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει. Πρέπει να κάνει Θεωρώ κάτι, επίσης όμως, ότι η μαμά πρέπει να έρχεται μέχρι την αίθουσα χειρουργείου μέχρι να κοιμηθεί το παιδί. Το παιδί νιώθει πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια μαζί της. Όπως θεωρώ, καλό είναι μόλις ξυπνήσει το παιδί, πάλι η μαμά να είναι στο χώρο της ανάνυψης, έτσι ώστε να χαϊδολογήσει το παιδάκι. Συνήθως έτσι δεν γίνεται? Στο δικό μου νοσοκομείο, στο δικό μας νοσοκομείο, και με αυτό που έχουμε εφαρμόσει, ναι, το εφαρμόζουμε σε όλα τα παιδιά. Μετά το χειρουργείο τι γίνεται? Να πω επίσης, απαντώντας και ολοκληρώνοντας το ερώτημα πριν, ότι σαφώς γίνεται ένας προεγχειρητικός έλεγχος στα πιτσιρίκια. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η χρόνη πήξεως του αίματος των παιδιών για τις επεμβάσεις, γιατί είναι γενικώς επεμβάσεις που έχουν ένα κίνδυνο αιμορραγίας. Και αφού είναι όλα έτοιμα, το πιτσιρί χειρουργείται εφόσον είναι σε καλή γενική κατάσταση. Μετά το χειρουργείο τι γίνεται, κύριε Κανέλη? Όσον αφορά τις αδενοειδείς, είπαμε, όσον αφορά τις αδενοειδείς εκβλαστήσεις, δεν υπάρχει ιδιαίτερος πόνος, είναι αρκετά ασφαλής επέμβαση με τα χειρουργικά. Μπορεί να φάει αν μετά το συμβεί, χειρουργείο. Προσέχουμε, όταν έχουμε σκέτη αδενοειδεκτομή, τις 3-4 πρώτες μέρες να είναι μαλακές και τρίες τροφές. Σούπες και... Αντίθετα στην αμυγδαλεκτομή, είναι πιο επώδυνη η επέμβαση, έστω και αν τα πιτσιρίκια έχουν μια θεαματική διαφορά με τους μεγάλους, δεν πονάνε ιδιαίτερα. Γρίνια 2-3 μέρες, λίγα παυσίπονα, και μετά προς αναζήτηση τροφής, γιατί τα πιτσιρίκια δεν πειθαρχούν πάρα πολύ εύκολα στις σούπες, στις κρέμες, στις πουρέδες, στα γιαούρτια, τις μαλακές τροφές και κρύες που χρειάζεται να πάρουν μεταχειρητικά. Γενικά είναι μια πολύ καλά ανεκτή επέμβαση από τα πιτσιρίκια. Όταν κάνουμε και αμυγδαλεκτομή μαζί, σαφώς χρειάζεται μια εβδομάδα προφύλαξη, επανεξέταση του παιδιού με τη μια εβδομάδα. Και πάλι κύρια επιπλοκή είναι η αιμορραγία βέβαια. Εκεί, επειδή συμβαίνουν οι περισσότερες αιμορραγίες το πρώτο 12ωρο, οι άμεσα μεταχειρητικές, αν συμβούν, ευτυχώς είναι σπάνιες πια, κρατάμε το παιδί ένα βράδυ στο νοσοκομείο. Φεύγει Μάλιστα. την επόμενη μέρα. Θέλω να τονίσουμε λίγο και το φαγητό. Είπατε περισσότερο να είναι κρύες οι τροφές. Ναι, ζητάμε κρύες τροφές. Παγωτό μπορεί να φάει? Βεβαίως, τα παιδιά τρώνε παγωτά αμέσως μετά τις επεμβάσεις. Αυτές είναι και ένα κίνητρο για να νιώθουν καλύτερα. Είναι το reward που λέμε, το βραβείο τους. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε στο επόμενο μας θέμα που είναι η εκρητική οτίτιδα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι με τον κύριο Κανέλη. Face to face μαζί σας. Είμαστε εδώ με τον οτορυνολαριγκολόγο χειρουργό, τον κύριο Νικόλαο Κανέλη. Μιλάμε για τις αμυγδαλές. Θέλετε λιγάκι να συνοψίσουμε πριν αλλάξουμε θέμα? Βεβαίως. Ήθελα απλώς να τονίσω μερικά ζητήματα τα οποία αποτελούν ένα θέμα διχογνωμίας ακόμα και μεταξύ των γιατρών. Στα παιδιά με υπερτροφή αδενοειδών και αμυγδαλών, στα παιδιά με κρεατάκια που κάνουν λοιμόξο από το ανώτερο αναπνευστικό, να τονίσω ότι τα αντιβιωτικά δεν είναι πανάκια στην ιστορία. Δεν είναι αυτά τα οποία θεραπεύουν το ζήτημα, γι' αυτό και η χρήση τους δεν θα πρέπει να είναι αναλόγιστη. Απ' την άλλη μεριά όμως πρέπει να παραδεχτώ ότι τα παιδιά βελτιώνονται θεαματικά με τη χρήση του αντιβιωτικού. Επίσης, για τη χρήση των αντιβιωτικών στις αμυγδαλίτιδες, θα ήθελα να πω ότι γίνεται πραγματικά κατάχρηση. Θα πρέπει κανείς να τηρεί τα πρωτόκολλα για να περιορίζει τον αριθμό των αντιβιωτικών που χορηγεί σε ό,τι βλέπουμε να λέγεται αμυγδαλίτιδα. Ένα σημείο το οποίο δεν αναφερθήκαμε είναι στις ενδείξεις αμυγδαλεκτομής, και οι ενδείξεις αμυγδαλεκτομής αφορούν
4 με 5 επεισόδια στη διάρκεια του χρόνου επίσημης αμυγδαλίτιδας και όχι υιογενούς αμυγδαλίτιδας. Mm-hmm. Και επιμένω σε αυτό ότι πρέπει αυτό να ξεχωρίζεται και ότι πολλές μαμάδες έχουν κουραστεί με τα παιδιά τους να κάνουν πλήσιμο φυσιολογικό όρο της μύτης. Χρειάζεται, ξεπλένει τη μύτη, καθαρίζεται από τις μύξες, βοηθάει τα παιδιά. Να το τονίσουμε αυτό, χρειάζεται η πλήση. Φαίνεται ότι τα αποσυμφορητικά για λίγες μέρες έχουν μια χρήση σε αυτήν την ιστορία. Θα ήθελα να τονίσω πάρα πολύ την χρήση των αντισταμινικών. Βλέπω να γίνεται κατάχρηση αντισταμινικών για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τα παιδιά σπάνια πάσχουν από αλλεργίες σε αυτή την ηλικία. Κάνουν ζημιά και επειδή αυτά αναστέλνουν τη λειτουργία των γροσών στην περιοχή σε χρόνια χρήση, mm-hmm. Δημιουργούν εκρητικές οτίτιδες οι οποίες είναι ανθεκτικές στην θεραπεία τους. Θεωρώ ότι περιοδικά η χρήση αντιβιωτικών με βάση τις ενδείξεις που έχει ο γιατρός ίσως προσφέρει τη μεγαλύτερη ωφέλεια στο πιτσιρίκι πριν καταλήξει τελικά στο αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται να κάνει μια χειρουργία. Μάλιστα. Οπότε πάμε στο επόμενό μας θέμα, γιατί είναι λίγο αλληλένδετα. Συνήθως όταν πάσχει το ένα μέρος του σώματος, πάσχει και το άλλο. Στην εκρητική οτίτιδα, θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε τι είναι η εκρητική οτίτιδα, κύριε Κανέλη? Θεωρώ ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που πάσχουν από αυτή το 80% οι αιτίες είναι κοινές με ό,τι έχουμε συζητήσει τόσο τώρα, μέχρι τώρα. Μένει ένα 20% που αφορά δυσλειτουργία ενός οργάνου το οποίο υπάρχει πίσω από τη μύτη μας, μέσα στην υπερώα μας, το οποίο λέγεται ευσταχιανή σάλπιγγα. Ο ρόλος της ευσταχιανή σάλπιγγας είναι ένα σωληνάκι το οποίο υπάρχει πίσω από τη μύτη, είναι ένα σωληνάκι χωρίς τείχωμα. Το τείχωμά της είναι οι μύες της υπερώας, οι οποίες αφήνουν ένα κενό και σε κάθε κατάποση ανοίγουν, περνάει αέρας και εξώνει τις πιέσεις στο μέσο αυτή με το περιβάλλον. Η άψογη λειτουργία της έχει ένα άψογο αυτή χωρίς προβλήματα. Mm-hmm. Παιδιά με υπερτροφία των αδενοειδών ή υποτροπιάζουσες αδενοειδίτιδες λόγω της φλεγμονής, και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ιδίως στα παιδιά του παιδικού σταθμού, οι φλεγμονές στην περιοχή είτε μηχανικά πιέζοντας ή αυξάνοντας την έκρηση από το βλενογόνο του μέσου αυτιού και μην μπορώντας να παροχετευτεί αυτή προς τα έξω, δημιουργεί ζητήματα, απόφραξη ευσταχιανής σάλπιγγας, που σημαίνει εξαγγείωση υγρού στο μέσο αυτή, που μπορεί να είναι και στήρο υγρό, έστω και αν στο 50% των καλλιεργειών βρέθηκαν και μικρόβια εκεί πέρα, και δημιουργούν ένα ζήτημα, το οποίο οι γονείς το αντιλαμβάνονται όταν σκοθούν ένα πρωινό και νιώθουν ότι το παιδί τους δεν ακούει καλά ή το παιδί τους βάζει ψηλά την τηλεόραση. Είναι, πώς ξέρουμε ότι το παιδί πάσχει? Το αντιλαμβάνονται οι γονείς όταν το παιδί ή ο δάσκαλος στο σχολείο, όταν το παιδί μιλάει και δεν ακούει. Δεν ακούει καλά ή δεν συνεργάζεται καλά ή είναι αφηρημένο ή πηγαίνει πολύ κοντά στην τηλεόραση να δει ή τη βάζει δυνατά την τηλεόραση. Οπότε ξαφνικά αντιλαμβάνονται. Αυτό φέρνει ένα πανικό βέβαια στους γονείς στην πρώτη φάση, μέχρι να εξηγήσει κανείς τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία. Και τι προβλήματα είναι ένα πάρα πολύ συχνό πρόβλημα η εκρητική οτίτιδα στα πιτσιρίκια, ειδικά στα πιτσιρίκια του παιδικού σταθμού. Αρκεί να σας πω ότι ο επιπολασμός της είναι 50 με 60% το χειμώνα, πέφτει πάρα πολύ, 15 με 20% το καλοκαίρι. Ελαττώνονται οι ιώσεις, η θάλασσα και το θαλασσινό νερό ωφελούν δραματικά σε αυτήν την ιστορία και αυτό αποτελεί και σύσταση για την διαδικασία των πιτσιρικιών. Τα θαλασσινά μπάνια είναι ό,τι καλύτερο για να. Οπότε αλήθεια είναι και αυτός ο μύθος που λένε να κάνεις πολλά μπάνια το καλοκαίρι για να μην έχεις προβλήματα το χειμώνα. Μπορείτε να μας πείτε λίγο τι προβλήματα μπορούν να προκύψουν όταν ένα παιδί πάσχει από εκρητική οτίτιδα, κύριε Κανέλη? Τα προβλήματα αφορούν το ίδιο, πάσχει από εκρητική οτίτιδα. Να ορίσουμε μερικά πράγματα. Έχουμε την εκρητική, η εκρητική οτίτιδα για να οριστεί σαν χρόνια εκρητική οτίτιδα, θα πρέπει το χρονικό διάστημα που το υγρώνει στα αυτή του παιδιού συνεχώς να είναι περισσότερο από 3 μήνες. Άρα, παρακολουθώντας ένα πιτσιρίκι το οποίο κάνει μια οξία μέσω οτίτιδα, υπάρχουν πιτσιρίκια που κάνουν υποτροπιάζουσες οξίες μέσω οτίτιδας με πόνο. Mm-hmm. Σπανίως το υγρό έχει φύγει μετά τη χορήγηση ενός δεκαήμερου αντιβιωτικού. Αυτό παραμένει. Αν αυτή υποτροπιάσει, το υγρό παραμένει μέσα στο αυτή του παιδιού για αρκετό χρονικό διάστημα. Μια άλλη μορφή είναι να μην πονέσει καθόλου το παιδί και να συνεχίσει να έχει υγρό στα αυτιά του. Τα πιτσιρίκια αυτά θέλουν παρακολούθηση. Η χρήση αντιβιωτικών, ειδικά στις πρώτες κρίσεις, κατά τη γνώμη μου, θεωρώ ότι έχουν
Μεγάλη αμφισβήτηση υπάρχει για τη χρήση των αντιβιωτικών σε αυτή τη θεωρία και πόσο ωφελούνται τα πιτσιρίκια. Ωφελούνται όμως τελικά. Η καταστολή της λίμωξης, από τη δική μου εμπειρία, ναι, θεωρώ ότι τα πιτσιρίκια που δεν έχουν το μεγάλο πρόβλημα, που θα καταλήξουν τελικά σε χειρουργικές παρεμβάσεις, ωφελούνται, ξεπερνάνε την κρίση. Βέβαια, την επόμενη εβδομάδα ξαναπάνε στον παιδικό σταθμό και ξαναξεκινάει ο ίδιος κύκλος. Θεωρώ ότι κάθε πιτσιρίκι πρέπει να το παρακολουθείς τουλάχιστον 3 μήνες και αν δεις μια φορά ότι το υγρό στα αυτιά του έχει φύγει, τότε να νεώνεις το τρίμηνο μέχρι να βγει ο χειμώνας. Το καλοκαίρι συνήθως οι λοιμώξεις πέφτουν και το υγρό φεύγει από τα αυτιά. Και τι συμβαίνει με το υγρό τελικά? Τι προκαλεί αυτό το υγρό στα αυτιά? Αν παραμείνει πέρα τους 3 μήνες, καταρχάς μπορεί να δημιουργήσει μόνιμες βλάβες στα αυτιά, να κάνει σωλική τυμπανικού ημένα, να κάνει συμφυτική οτίτιδα. Όμως θεωρώ ότι το κυριότερο πρόβλημα έχει σχέση με την ανάπτυξη της ομιλίας του παιδιού. Ένα παιδί που δεν ακούει καλά και δεν έχει αναπτύξει καλά την ομιλία του έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Έχει οπότε να κάνει, μπορεί να έχει την πάθηση και να μην έχει εντοπιστεί από έχει, το έχει παιδί. Σχέση με τη συμπεριφορά του παιδιού, είναι αφηρημένο ή μπορεί να είναι εξαιρετικά εκνευρισμένο σε όλη αυτή τη διαδικασία γιατί δεν ακούει πάρα πολύ καλά, δεν συμμετέχει τόσο καλά και δημιουργεί διάφορα προβλήματα ανάπτυξη στην προσωπικότητά τους. Θέλω να πω ότι η μεγάλη συχνότητα των πιτσιρικιών που έχουν κριτική οτίτιδα είναι από 1 έτος μέχρι 5 ετών. Αυτή είναι η προσχολική ηλικία που είναι η ηλικία του παιδικού σταθμού. Εκεί έχουμε και το μέγιστο της δραστηριότητας και της υπερτροφίας των αδενοειδών εκβλαστήσεων. Στα παιδιά της σχολικής ηλικίας, που θεωρώ ότι κανείς θα πρέπει να φτάσει στην πρώτη τάξη σχολείου χωρίς να έχει τέτοιου είδους προβλήματα, γιατί δημιουργούν ζητήματα συγκέντρωσης και συμπεριφοράς στο σχολείο. Οπότε πρέπει να λυθεί το θέμα πολύ ισχύει, πολύ νωρίς. Αυτό είναι πολύ λιγότερο, το 25% των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, της σχολικής ηλικίας έχουν τέτοιου είδους ζητήματα. Όμως, από την άλλη μεριά, το 80% των παιδιών που έχουν ζητήματα συμπεριφοράς στη συγκέντρωση στο σχολείο, συνήθως έχουν εκριτική οτίτιδα μη διαγνωσμένη στα αυτιά τους. Θέλω να εκείνο τονίσουμε λίγο τη θεραπεία, κύριε Κανέλη. Θα μιλήσουμε για τη θεραπεία. Βεβαίως. Εκείνο που είναι θεαματικό είναι ότι συνήθως αυτή η διαδικασία κάμπτεται στα 7 με 8, όπου και η λειτουργικότητα του λεμφαδενοειδή ιστού όσον αφορά την παραγωγή αντισωμάτων συνεχώς ελαττώνεται. Περίπου στα 9-10 ατροφούν οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις. Δεν ατροφούν σε όλο τον κόσμο, όμως το συντριπτικό ποστό πάνω από το 90% ατροφούν. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε λίγο για τη θεραπεία, να τονίσουμε λιγάκι θέλω τη θεραπεία. Τι γίνεται σε μια τέτοια περίπτωση, ποια είναι η θεραπεία? Η θεραπεία είναι η παρακέντηση των αυτιών των παιδιών. Βγάζει κανείς το υγρό και τοποθετεί σωληνίσκους αερισμού. Η επέμβαση είναι πάρα πολύ απλή. Πάντα γίνεται με γενική νάρκωση. Δεν πονάει, δεν αισθάνεται τίποτα το παιδί και βγαίνοντας από το χειρουργείο ακούει και αμέσως και θεαματικά. Εδώ θα πρέπει να πούμε πάρα πολλές διστάμενες απόψεις που υπάρχουν γύρω από όλη αυτήν την ιστορία. Καταρχάς, όταν έχεις ένα παιδί το οποίο έχει περάσει το τρίμηνο, μια από τις επιλογές είναι η χρήση των σωληνίσκων αερισμού με την παρακέντηση. Εγώ θεωρώ ότι σωληνάκια δεν βάζουμε σε όλα τα παιδιά. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Αν κάνουμε μια παρακέντηση και βγάζουμε το υγρό από το αυτί του παιδιού και το παιδί αυτό στην παρακολούθησή του έχει υποτροπιά ισοτήτες, όπου το υγρό φεύγει κατά διαστήματα μέσα από αυτή και είναι ορόδες κατά τη διάρκεια της παρακέντησης. Ένα σημαντικό κριτήριο για το αν θα βάλει σωληνάκι ή όχι είναι ο βλενογόνος του αυτιού που βλέπεις με το μικροσκόπιο μέσα από την τρυπούλα. Ένα παιδί που έχει μείνει πάρα πολύ καιρό με υγρό στα αυτιά του, έχει ζελέμες στο αυτί του, έχει προκαλέσει μια υπερτροφία του εκριτικού επιθυλίου και επειδή η τρύπα μετά την παρακέντηση κλείνει σε μερικές μέρες, έχει πάρα πολύ υψηλές πιθανότητες αυτό το παιδί να ξαναμαζέψει υγρό στα αυτιά του. Σε αυτή την περίπτωση θεωρώ εξαιρετικά απαραίτητη την χρήση σωληνίσκων αερισμού. Λειτουργούν καλά? Είναι θεαματική η απόδοση των σωληνίσκων αερισμών και πάρα πολύ έξυπνη ιδέα, γιατί οι σωληνίσκοι αερισμοί παίζουν το ρόλο της ευσταχιάνης άλμπιγκας. Στην ουσία δεν παροχετεύουν, αερίζουν το αυτί του παιδιού μέχρι να ελαττωθούν τα προβλήματα που προκαλούν τη χρόνια απόφρεξη ευσταχιάνης άλμπιγκας. Θεωρώ επίσης το εξής, ότι παιδιά
κυρίως παιδικού σταθμού, με υποτροπιάσεις λοιμώξεις και υπερτροφία των αδενοειδών εγκουλαστήσεων, θεωρώ ότι μαζί είναι σωστό να βγαίνουν και τα κρεατάκια των παιδιών στην ίδια επέμβαση, έτσι ώστε να ελαττωθούν οι λοιμώξεις και να ελαττωθεί μια κύρια πηγή που παράγει τη λοιμώξη αυτή. Να πούμε εδώ πέρα ότι η δυσλειτουργία της ευστοχιανής σάλπιγγας μπορεί να έχει ένα παιδί από μόνο του, mm-hmm. από κατασκευής. Mm-hmm. Δυσλειτουργία μπορεί να έχει γιατί πάσχει από σύνδρομα όπως τα καρτάτζερ με δυσκινησία των γροσών του επιθυλίου, όπου δεν παροχετεύεται το έκρημα μέσα από αυτή προς την ευστοχιανή σάλπιγγα, όπως και παιδιά με ανεπάρκεια σχιστίες και ανεπάρκεια της υπερώας. Τέτοια είναι και παιδιά που έχουν και δυσχυδή στα φυλή, τα οποία από μόνα τους πάσχουν. Γι' αυτό. Πολλά μπορεί να συμβούν, βλέπουμε, κύριε Κανέλη. Ναι, οι επεμβάσεις αυτές βελτιώνουν θεαματικά τα παιδιά αδενοειδεκτομή με παρακέντηση των αυτιών και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού. Βελτιώνουν το 80, το 90% των παιδιών, δεν ξανά έχουν προβλήματα. Ένα 10% των παιδιών όμως μπορεί να ξαναμαζέψει υγρό στα αυτιά του και πιθανότητα στο μέλλον να ξαναχρειαστεί να βάλει σωληνάκια στα αυτιά του. Τι γίνεται όταν. Όταν κάποιος έχει εκρητική οτίτιδα και μείνει αθεράπευτο, τι γίνεται σε μια τέτοια περίπτωση στο παιδί? Τα είπα και προηγουμένως, η μια ιστορία είναι τα προβλήματα ανάπτυξης ομιλίας των παιδιών. Εδώ θέλω να τονίσουμε όλα αυτά τα μειονεκτήματα. Γιατί πιτσιρίκες τα οποία ακόμα και αν δεν πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό και υπάρχει υποψία στο οικογενειακό περιβάλλον, ακόμα και αν είναι ενός έτους, ενάμιση έτους, ότι υπάρχει πρόβλημα στην ακοή τους, και επειδή βρίσκονται σε μια φάση ανάπτυξη τρομερά έντονη, εννοείται ότι επί υποψίας πρέπει να εξετάζονται από τον οτορινολαριγκολόγο. Υπάρχει εξέταση στην πανομετρία που πάρα πολύ εύκολα, πέρα από την κλινική εικόνα που βλέπει κανείς με την οντοσκόπηση, μπορεί να δει αν έχει το παιδί υγρό στα αυτιά του. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, αν υπάρχει υποψία βαρικοίας, αν υπάρχει υγρό, είναι σωστό να γίνεται παρακέντηση, να μπαίνει σε ολίσχους αερισμού και συγχρόνως στην ίδια επέμβαση να γίνονται και ακουστικά προκλητά δυναμικά για να επιβεβαιώσουν αν το παιδάκι αυτό ακούει ή όχι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπει η διάγνωση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Το αίτιο είναι ένα από τα πιο συχνά αίτια που θα μπορούσαμε να πούμε. Η εκρητική οτίτιδα είναι ένα σοβαρό αίτιο που μπορεί να προκαλέσει το παιδί να έχει πρόβλημα, όπως είπατε, να μιλήσει ή να ακούει, όλα αυτά. Είναι η πιο συχνή πάθηση, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι μια συχνή πάθηση η οποία μπορεί να συμμετέχει στο ένα παιδί που είναι ένα παιδί που έχει φυσιολογική ακοή. Η χρόνια εκρητική οτίτιδα μπορεί να συμμετέχει στο να καθυστερεί να μιλήσει, να καθυστερεί να μιλήσει καθαρά. Δεν είναι η κύρια αιτία βαρικοειών στα πιτσιρίκια. Οι κύριες αιτίες βαρικοειών στα πιτσιρίκια είναι εντελώς διαφορετικές. Απλώς αυτό μπορεί να συμμετέχει πάνω από μια βαρικοία του. Οπότε εκτός από παθολόγο είναι λογικό να πάει κάποιος και σε ένα οτορινολαριγκολόγο να πάει. Θεωρώ ότι τα πιτσιρίκια του παιδικού σταθμού ή πιτσιρίκια με υποτροπιάσεις εκρητικές οτίτιδες ή με χρόνια εκρητική οτίτιδα, θεωρώ ότι είναι παιδιά που πρέπει να παρακολουθεί ο λαριγκολόγος, πρέπει να παρακολουθεί τον τυμπανικό ημένα, το μέσο αυτή, πριν γίνουν συμφύσεις, πριν γίνουν σωλικές που μπορεί να καταλήξουν σε νόσους στο μέλλον, οι οποίες μπορεί να χρειάζονται χειρουργικές επεμβάσεις. Να γίνονται αυτά που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να αποκαθίσταται τόσο η ακοή του παιδιού όσο και η παθολογία της περιοχής. Μάλιστα. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε επίσης τώρα, μας καλύψατε απόλυτα, κύριε Κανέλη. Ήθελα να πω 2-3 πράγματα. Θέλετε ακόμα να συμβουλέψετε, τι συμβουλές θα μπορούσατε να δώσετε και στους γονείς βασικά, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που είναι η πρώτη προσέγγιση προς το παιδί τους και βλέπουν ότι μπορεί, βλέπουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Τι συμβουλεύετε να κάνουν? Καταρχάς, όταν βλέπουν ένα παιδί που δεν ακούει καλά, σαφώς θα πρέπει να πάνε στον ορελά για να ξεκινήσει. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένη να έρθει μια ταραγμένη μαμά στο ιατρείο. Και να μην ανησυχούν, γιατί μπορεί να είναι κάτι απλό που ακριβώς, μπορεί να λύνεται. Το σύνηθες, η συντριπτική πλειοψηφία είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο που παθαίνει ένα παιδάκι στον παιδικό σταθμό να έχει υγρό στα αυτιά του. Συγγνώμη. Τα παιδάκια αυτά συνήθως έχουν υπερτροφία των αδενών, άρα και ροχαλίζουν. Είναι τα παιδιά της μίξας, τα καταρροϊκά λεγόμενα παιδιά. Τα παιδιά του χρόνιου βήχα, η μαμά συνήθως έχει απελπιστεί με τα πιτσιρίκια, έρχεται από πάνω και η εκρητική οτίτιδα που τα κάνει κουφά, οπότε έρχονται συνήθως έντρομες να λύσουν το πρόβλημα του παιδιού και αρχίζει από εκεί και πέρα πια να μπαίνει μια τάξη στο τι να γίνεται. Αν η μαμά είναι καλά ενημερωμένη, θεωρώ ότι γνωρίζει και νιώθει ακόμα και αν το παιδί της πρέπει να χειρουργηθεί και πότε πρέπει να χειρουργηθεί. Σωστά. Ωραία. Μιας και δώσατε τις συμβουλές. Ήθελα να πω ακόμα 2-3 πράγματα και μερικά προβλήματα που δημιουργούνται με τα παιδιά. Πείτε μας, κύριε Κανέλη, γιατί είναι βάζουμε σωληνάκια. Είναι η προφύλαξη από το νερό μετά.
Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Με πάρα Όταν λέμε προφύλαξη από το νερό, τι εννοείται? Ένα παιδί που βάζει σωληνάκια και έχει μια τρυπούλα στο τυμπανό του, υποτίθεται ότι πρέπει να προστατεύεται από το νερό, αν μπει σε αυτή του, για να μην προκαλέσει τοπικά, όταν κάνει μπάνιο. Λοιμώξεις. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι κάποιοι οι οποίοι δεν δέχονται ότι συμβαίνει οτιδήποτε ή ότι περνάει νερό μέσα από την τρύπα που έχει το σωληνάκι. Είναι άλλοι που λένε ακραίες προφυλάξεις. Πάντα η αλήθεια σκουφάκι βρίσκεται... μπορεί να προστατευτεί αρκετά, χρειάζεται κάτι άλλο. Πάντα η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Δεν θεωρώ ότι τα παιδιά πρέπει με επιμέλεια να φράζουν τον έξω ακουστικό πόρο όταν κάνουν μπάνιο σπίτι. Όμως, αν κάνουν μπάνιο στη θάλασσα, καλό θα είναι να φοράνε μια τασπίδα και να έχουν ένα σκουφάκι απ' έξω για να προστατεύονται τόσο όσο δυνατόν περισσότερο από θαλασσινό νερό. Σίγουρα, γιατί μετά μπορεί να έχει επιπλοκές, έτσι δεν είναι, κύριε Κανέλη? Ωραία. Καλύψατε απόλυτα το θέμα της εκρητικής οτίτιδας και πάμε να μιλήσουμε για το ροχαλιτό. Γιατί το ροχαλιτό το βλέπουμε αρκετά συχνό στους μεγάλους, αλλά έχουμε ακούσει ότι ροχαλιτό, από ροχαλιτό πάσχουν και τα παιδιά. Ισχύει αυτό, κύριε Κανέλη? Όχι απλώς ισχύει. Πολλά παιδιά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ από αυτήν την ιστορία. Το ροχαλιτό είναι ο ήχος που ακούμε και είναι ο ήχος ο οποίος παράγεται από τους μαλακούς τους στο λαιμό μας. Στους μεγάλους είναι ένα σύνθετο ζήτημα που μπορεί να παρεμβαίνουν πάρα πολλοί παράγοντες. Το ροχαλιτό είναι αυτό που ακούγεται. Σημασία, όπως λέω και για τους μεγάλους, είναι αυτό που δεν ακούγεται. Είναι οι άπνιες που κάνουν τα πιτσιρίκια στη διάρκεια του ύπνου τους. Οι άπνιες, το σταμάτημα της αναπνοής στη διάρκεια της νύχτας, έχει διάφορες επιλογές που έχουν άμεση σχέση και με την ανάπτυξη του πιτσιρικά, και με την καρδιά του και με το αναπνευστικό του. Έχουν διάφορες επιλογές οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται. Μόνο που στα παιδιά θεωρώ ότι η θεραπεία είναι εύκολη. Και είναι εύκολη γιατί η κύρια αιτία που προκαλεί ροχαλιτό στα πιτσιρίκια είναι η υπερτροφία των αδενοειδών και κυρίως των αμυγδαλών. Οπότε ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και ακριβώς, οπότε είναι ένα πράγμα. Η παρέμβαση σε αυτήν την ιστορία είναι και μια λύση του μυστηρίου και της ανακούφισης του πιτσιρικά. Οπότε συζητήσαμε αυτό τρία το θέματα που έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους, γιατί ένα πιτσιρίκι που πηγαίνει στον παιδικό σταθμό μπορεί να ροχαλίζει για να κάνει άπνιες, γιατί έχει και υπερτροφία αδενοειδών και υπερτροφία αμυγδαλών. Ένα άλλο πιτσιρίκι να πάσχει συνέχεια από εκρητικές οτίτιδες χωρίς να ροχαλίζει συνέχεια και να πρέπει να χειρουργηθεί για να σώσει κάτι άλλο. Όλα αυτά όμως είναι ο κοινός δρόμος των πιτσιρικιών και η κοινή ανατομία τους που έχουν και κυρίως στις ηλικίες του παιδικού σταθμού, όπου οι λοιμώξεις και οι ιώσεις είναι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι άλλο μπορεί να προκαλέσει το ροχαλιτό στα παιδιά? Τα παιδάκια τα οποία ροχαλίζουν και κάνουν άπνιες είναι παιδιά που σκόνονται κουρασμένα από τον ύπνο τους, συνήθως ζουν σε έναν εκνευρισμό. Τα παιδιά που έχουν μια τεράστια υπερτροφία των αμυγδαλών είναι παιδιά που έχουν μια ιδιαίτερη ομιλία, μια βαθιά ομιλία, είναι σαν να μιλάνε κάπως περίεργα. Είναι παιδιά τα οποία κοιμούνται με ανοιχτό το στόμα συνεχώς. Έχουν ένα τεράστιο εκνευρισμό στη διάρκεια της μέρας τους. Μπορεί να έχουν υπνηλίες ή να έχουν διέγερση στη διάρκεια της μέρας. Δεν ευχαριστούν τον ύπνο τους. Οι γονείς νιώθουν ότι τα παιδιά ταλαιπωριούνται πάρα πολύ στη διάρκεια του ύπνου και γι' αυτό και αναζητούν λύσεις για την ιστορία αυτή. Επίσης, θέλω να πω ότι τα παιδιά αυτά, ενώ έχουμε συνηθίσει το ροχαλιτό στους μεγάλους να είναι σε χοντρούς, σε παχύσαρκους, στα πιτσιρίκια μάλλον τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί το αποφρακτικό παιδί, τα 8, 9, στα 10 αποφρακτικά παιδιά είναι τα παιδιά που πρέπει να αναπνέουν και να τρώνε από τον ίδιο δρόμο, από το στόμα. Τα περισσότερα πιτσιρίκια προτιμούν να αναπνέουν από το να καταπίνουν. Και βλέπουμε τα πιτσιρίκια που τρώνε πάρα πολύ αργά, τα πιτσιρίκια που παίρνουν μια μπουκιά στο στόμα, ενώ έχουν όρεξη να φάνε. Αυτό σιγά σιγά τους οδηγεί σε μια ανορεξία και τα παιδιά αυτά είναι αδύνατα, λεπτά, καχυκτικά. Οπότε συμβαίνει ακριβώς αντίθετο. Με ένα λευκό δέρμα, με μαύρους κύκλους κάτω τα μάτια, μια τυπική ιστορία. Υπάρχει και το 1 ή 2 στα 10 παιδιά, που είναι τα λέμαργα παιδιά, τα οποία η χαρακτηριστική του εικόνα είναι να καταπίνουν αμάστη τροφή πολύ γρήγορα για να πάρουν μια ανάσα και μετά πάλι αμάστη τροφή. Αυτά είναι τεράστια το άλλο παιδιά. Άκρο. Είναι ακριβώς το άλλο άκρο. Πάντως, κύριε Κανέλη, σας αγαπάνε πάρα πολύ τα παιδιά, γιατί έχουμε έρθει στο ιατρείο σας και έχουμε δει πραγματικά πως σας κοιτάνε στα μάτια. Και εσείς όμως έχετε μια ειδική αντιμετώπιση και αδυναμία στα παιδιά. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Και τα παιδιά πρέπει να ξέρουν και τα ίδια. Θα πρέπει ο γιατρός να συζητάει μαζί τους. Έτσι. Η μαμά απλώς θα πρέπει να παρεμβαίνει και να συμμετέχει στην επικοινωνία παιδιού και γιατρού. Και τότε τα πράγματα είναι πολύ πιο ήρεμα και πολύ πιο βατά.
Ωραία, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Κανέλη, και συνεχίζουμε με εσάς για το αργαλιτό. Face to face, εδώ είμαστε μαζί σας και μιλάμε για τα παιδιά, τα όμορφα αυτά παιδιά. Μιλάμε για το αργαλιτό. Σας καλύψαμε, μάλλον θέλουμε να πούμε, καλύψαμε αρκετά θέματα για το αργαλιτό, κύριε Κανέλη, αλλά να συνοψίσουμε λιγάκι. Πόσο επικίνδυνο είναι το αργαλιτό στα παιδιά, να καταλάβουν και οι γονείς ότι κάτι πρέπει να κάνουν και άμεσα. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι το αργαλιτό με διακοπή της αναπνοής. Το αργαλιτό με διακοπή της αναπνοής, λοιπόν, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση για τα παιδιά. Έχει καθιερωθεί πια διεθνώς ότι ένα παιδί στη διάρκεια της νύχτας του θεωρείται παθολογικό ακόμα και με ένα επεισόδιο άπνοιας στη διάρκεια και τις συνέπειες, να πούμε, της βραδιάς. Αυτό δεν βοηθάει καθόλου στην ανάπτυξη των παιδιών. Τα παιδιά δεν ξεκουράζονται. Έχουν ένα τεράστιο εκνευρισμό στη διάρκεια της μέρας ή αντίθετα έχουν υπνηλίες. Εξάλλου όλη η ιστορία έχει ξεκινήσει από τον Κάρολο Ντίκενς και το χοντρό παιδί, το Pickwick, το οποίο το έπαιρνε το ύπνος ενώ πούλαγε. Τη νύχτα δεν κοιμότανε, ναι. Δεν το λέει κάποιος. Επηρεάζει αυτό πάρα πολύ το βιβλίο του Κάρολ Ντίκενς. Το λέει το περιβόητο Pickwick. Ναι. Είναι ο πρώτος που περιγράφει απνοϊκό σύνδρομο. Και είναι σε μυθιστόρημα. Αυτό δημιουργεί και επηρεάζει. Δημιουργεί προβλήματα στην καρδιά, κάνει καρδιακή ανεπάρκεια, κάνει αναπνευστική ανεπάρκεια, κάνει νυχτερινή ενούρηση στα πιτσιρίκια. Πάρα πολλά πιτσιρίκια με νυχτερινή ενούρηση κάνουν ροχαλιτό και άπνοιες στη διάρκεια του ύπνου τους. Βλέπουν φιάλτες το βράδυ στον ύπνο τους, τρομάζουν. Το ροχαλιτό είναι μια αρκετά πολύπλοκη ιστορία. Το σύνδρομο του ροχαλιτού με διακοπή της αναπνοής, ξανατονίζω, για να το ξεκαθαρίσουμε, και όχι το απλό ροχαλιτό, για το οποίο θεωρώ ότι πάντα υπάρχει, τουλάχιστον από την εμπειρία μου, συμμετοχή των αμυγδαλών λόγω του μεγέθους τους. Σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι το παιδί θεραπεύεται αν κάνει αδενειδεκτομή και αμυγδαλεκτομή. Δηλαδή, να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι. Βγάζοντας τις αμυγδαλές και τα κρεατάκια των πιτσιρικιών, αυτά την επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ καλύτερα και συγχρόνως διορθώνονται και μια σωρία άλλων θεμάτων που έχουν να κάνουν με όλα τα θέματα που αναφέραμε προηγουμένως. Για όσα πράγματα έχουν μιλήσει και για όσα έχουμε πει σήμερα στα πιτσιρίκια, καταλαβαίνει κανείς ότι πόσο αλληλένδετα είναι μεταξύ τους η υπερτροφία των αδενοειδών εκμπλαστήσεων και των αμυγδαλών, η υποτροπία της αδενοειδίτης σε σχέση με τις ιώσεις τις οποίες προσλαμβάνουν στον παιδικό σταθμό, πόσο σχέση έχει αυτό με τις υποτροπιάζεις, τις οξύες οτίτιδες και την εκρητική οτίτιδα στα πιτσιρίκια. Και όλα αυτά κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, με τις ανάγκες του και την διαδικασία της πάθησής του, αποφασίζει κανείς και πρέπει να επιλέγει τι θα κάνει σε κάθε ένα από αυτά τα πιτσιρίκια. Στα πιτσιρίκια, λοιπόν, που κάνουν άπνοιες και ροχαλιτό, σχεδόν πάντα θέλουν βγάλσιμο και αμυγδαλές μαζί με τα κρεατάκια. Σε ένα πιτσιρίκι που έχει εκρητική οτίτιδα, αν τα βάλεις για σωληνάκια και παρακέντεις στα αυτιά του, θεωρώ ότι είναι σωστό να βγάλεις και τα κρεατάκια πίσω από το λαιμό του. Σε ένα πιτσιρίκι που το χειρουργείς, γιατί κάνει υποτροπιάζουσες αμυγδαλίτιδες, θεωρώ άδικο, βγάζοντας αμυγδαλές, να μην βγάλεις και τα κρεατάκια πίσω που θα το σώσουν από τις υπόλοιπες διαδικασίες. Κάθε φορά πάντως πρέπει να επιλέγεις τι έχεις να κάνεις στα πιτσιρίκια. Από πριν. Οπότε γι' αυτό πας σε ένα οτορινολαρυγγολόγο. Γιατί κοιτάει τη μύτη, κοιτάει τα αυτιά, κοιτάει το λάρυγγα, είναι όλα λίγα. Παρόλο που η εικόνα των πιτσιρικιών είναι πανομοιότυπη σχεδόν. Δηλαδή έρχεται το μπουκωμένο παιδί που ροχαλίζει, που κάνει άπνοιες, που είναι εκνευρισμένο και τρέχει δεξιά-αριστερά συνεχώς, που δεν ακούει καλά, που δεν συγκεντρώνεται καλά. Είναι όλα ίδια. Κάθε παιδί είναι μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη περίπτωση. Και με βάση την ανατομία του, και με βάση τη συμπτωματολογία του, αλλά κυρίως με βάση την ηλικία του. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα ένα παιδί, είναι ένα εντελώς διαφορετικό, μια διαφορετική επιλογή. Ένα παιδί στα τρία του που δεν μιλάει και έχει μονίμως υγρό στα αυτιά του, από ένα παιδί που μιλάει συνεχώς, αλλά μπορεί να κάνει άπνοιες. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ηλικία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρέπει να περιμένουμε αυτή την ηλικία? Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση όσον αφορά τη χειρουργική πια της ιστορίας. Η ηλικία που θεωρούμε με ασφάλεια. Καταρχάς για τα κρεατάκια να πούμε ότι δεν υπάρχει ηλικία. Τα κρεατάκια μπορούν να βγουν οποτεδήποτε. Ένα παιδί, η ανοσία του, από νεογέννητο, η ανοσία του δεν θα βλαβεί αν του βγάλει κανείς τα κρεατάκια, έχει οργανωμένους ιστούς όπως είναι οι αμυγδαλές. Συνεπώς για τα κρεατάκια αυτά καθ' αυτά δεν υπάρχει ηλικία. Συνήθως προτιμούμε να πειράζουμε τα πιτσιρίκια από τα τρία και μετά.
ειδικά πιτσιρίκια τα οποία κάνουν άπνιες, έχει ένδειξη πραγματικά η αμυγδαλεκτομή. Γιατί υποτίθεται ότι το μεγάλο κομμάτι της ανοσολογικής δραστηριότητας είναι μέχρι τα 3-4 περίπου. Μετά αρχίζει η ανοσολογική δραστηριότητα των αμυγδαλών και των αδενειδών να πέφτει μέχρι που ατροφεί περίπου στα 9 με 10 του χρόνια. Άρα ένα κριτήριο είναι αυτό. Υπάρχουν όμως πιτσιρίκια και κάτω από 3 που κάνουν άπνιες. Και τα παιδάκια αυτά υποφέρουν. Πολλές φορές το τελευταίο εξάμεινο μπορεί κανείς, αν το καταλαβαίνουν, οι μαμάδες είναι έντρομες, πάρα πολλές δεν κοιμούνται το βράδυ παρακολουθώντας το παιδί να κάνει άπνοια, το παιδί δεν μπορεί να κοιμηθεί ξαπλωτό. Έχει αυτό το χρόνιο βήχα όπου το πνίγει για μισή ώρα πριν το πάρει ο ύπνος μέχρι εμετού. Μετά κοιμάται ήρεμα γιατί καθαρίζουν τα φλέματα και σε 6 το πρωί ξανασυλλέγονται και ξαναγίνεται η ίδια διαδικασία. Πάρα πολύ γνωστή και οικία εικόνα. Πολύπλοκα τα πράγματα, κύριε Κανέλη. Στις μαμάδες. Πολύπλοκα δεν είναι. Απλά είναι. Σωστές επιλογές πρέπει να γίνονται και να αποφασίσει κανείς τι έχει να κάνει σε ένα πιτσιρίκι. Ήθελα να τονίσω εδώ πέρα το εξής. Σε πιτσιρίκια κάτω των τριών, αυτό που κάνουμε είναι αμυγδαλοτομή. Κόβουμε ένα κομμάτι της αμυγδαλής για να ελευθερώσουμε το χώρο, αφήνοντας την αμυγδαλή να συνεχίσει να κάνει την αντιγονική της δραστηριότητα. Δεν ξέρω πόσο σωστό ή όχι είναι. Εγώ τουλάχιστον την αμυγδαλοτομή τη χρησιμοποιώ έτσι. Είναι άλλοι που χρησιμοποιούν την αμυγδαλοτομή σε όλες τις ηλικίες. Mm-hmm. Τα πιτσιρίκια αυτά έχουν ένα κίνδυνο να κάνουν αμυγδαλίτιδες μετά, εφόσον μένει κομμάτι της αμυγδαλής, σωστά, να ξαναυπερτραφεί η αμυγδαλή και άρα να ξαναχρειαστεί ένα δεύτερο χειρουργείο. Και φαίνεται ότι τροποποιείται και η αντιγονική δραστηριότητα γιατί αλλάζει η ανατομία των κρυπτών στις αμυγδαλές τους και συνεπώς πόσο έχει ένδειξη η αμυγδαλοτομή σε όλα τα πιτσιρίκια δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Εγώ προσωπικά δεν την προτιμώ σε πιτσιρίκι πάνω από των 3 ετών και βέβαια οι πιο καλές, οι μέση ηλικία στην οποία χειρουργούνται τα πολλά πιτσιρίκια είναι τα 4 και 5. Εκεί είναι και τα μέγιστα προβλήματα των πιτσιρικάδων. Mm-hmm. Αν καταφέρεις να βγάλεις πιτσιρικάδες μέχρι τα 7-8, συνήθως τα προβλήματα είναι λιγότερα. Ξεπερνούνται μόνα τους. Μπορείτε να μας πείτε τι μπορεί να προκαλέσει μια επιπλοκή, κύριε Κανέλη? Τι μπορεί να προκαλέσει μια επιπλοκή, παραδείγματος χάρη μια αιμορραγία μετά το χειρουργείο? Είναι κάτι συγκεκριμένο που συμβαίνει? Γιατί η συμβαίνει? Η κυριότερη επιπλοκή που μπορείς να έχεις από μια επέμβαση αδενοειδεκτομής και αμυγδαλεκτομής είναι η αιμορραγία. Mm-hmm. Οι αμυγδαλές πια γίνονται με τεχνικές διάφορες. Πέρα από τα ψυχρά εργαλεία, μπορούμε να τις κάνουμε με ραδιοσυχνότητες, όπου παρασκευάζουμε και καίμε συγχρόνως, η απώλεια αίματος είναι μηδενική, με λέιζερ, η απώλεια αίματος είναι πάρα πολύ μικρή, με υπερήχους. Γεγονός είναι ότι καμιά από τις μεθόδους δεν έχει επικρατήσει διεθνώς και δεν έχει επικρατήσει γιατί όλες πονάνε. Ευτυχώς τα πιτσιρίκια, σε αντίθεση με τους μεγάλους, πονάνε πάρα πολύ λίγο, το ξεπερνάνε πάρα πολύ εύκολα το πρόβλημα, αντίθετα με τα αμυγδαλεκτομή που είναι ιδιαίτερα επώδυνη στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η μεταχειρητική αγωγή. Η ιστορία λοιπόν εδώ πέρα βρίσκεται ότι έχουμε δύο ανοιχτές πληγές με στόμα. Mm-hmm. Μια αμυγδαλεκτομή μπορεί να αιμορραγήσει οποτεδήποτε, έστω και αν στατιστικά ξέρουμε περίπου τι περιμένουμε. Mm-hmm. Οι πιο κρίσιμες ώρες μιας μεταχειρητικής αιμορραγίας είναι το πρώτο 24ωρο και μετά είναι η 7η-8η. Είναι για τα κρεατάκια οι 5 πρώτες ώρες. Γι' αυτό και όταν κάνουμε και αμυγδαλεκτομή μαζί, προτιμούμε να κρατάμε τον πιτσιρικά ένα 24ωρο μέσα. Στο νοσοκομείο, την κλινική. Μεταχειρητική αγωγή, ποια, τι προτείνετε, τι κάνετε συνήθως? Πολλά παυσίπονα και πάρα πολύ καλή ενυδάτωση του πιτσιρικά. Επειδή ο πιτσιρικάς ενοχλείται στο λαιμό του, δεν πίνει νερό. Η αφυδάτωση κάνει πυρετό μετά. Και πάρα πολλές φορές ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι αυτή η αφυδάτωση των πιτσιρικών. Οπότε να πίνει κανονική θερμοκρασία νερά. Δωματίου. Τώρα, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα εδώ πέρα. Αν πρέπει μεταχειρητικά να δίδετε το αντιβιωτικό ή να μην δίδετε αντιβιωτικό. Εσείς τι προτείνετε? Από την εμπειρία μου, εγώ δίνω αντιβιωτικό. Mm-hmm. Και από την εμπειρία μου, οι μεταχειρητικές αιμορραγίες στο δεκαήμερο που έχει αποκατασταθεί ο αμυγδαλικός βόθρος είναι περισσότερο σε πιτσιρίκια που δεν παίρνουν αντιβιωτικά λόγω της τοπικής φλεγμονής η οποία δημιουργείται. Φλεγμονή μπορεί να δημιουργηθεί, όπως είπατε και τώρα, μπορεί, Καταρχάς η διαδικασία της επούλησης υπέχει και φλεγμονώδεις παράγοντες μέσα. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ένας πιτσιρικάς μπορεί να έχει κολλήσει μια ίωση 2-3 μέρες νωρίτερα από το χειρουργείο του και να εποαθεί, η επόαση να γίνει μετά το χειρουργείο του. Επιδεινωθεί η κατάσταση. Συνήθως όμως αυτά αντιμετωπίζονται εύκολα. Μπορείτε να μας πείτε λίγο, θερμοκρασία δωματίου είναι αυτό που θα πίνει, το νερό, παραδείγματος χάρη κρύο, ζεστό? Όχι, συνήθως θέλουμε να είναι κρύο. Πρέπει να είναι κρύο. Ναι. Παγωτά μπορεί να φάει? Όσα θέλει.
Παγωτά, συνήθως είναι αυτά που θέλουν τα παιδιά. Μαλακές τροφές, κρύες, λιωμένα και όλα αυτά. Γενικά η αποκατάσταση των πιτσιρικιών είναι πάρα πολύ εύκολη. Είναι ευκολότερη από αυτό που περιμένουν οι γονείς. Πιο εύκολο. Συνήθως οι γονείς είναι αυτοί που αγχώνονται περισσότερο, γιατί έχουν και τη μνήμη των δικών τους πόνων όλα αυτά που μπορεί να συμβούν. Εδώ να πούμε διάφορα πράγματα ότι αυτά έχουν αλλάξει. Κάποτε βγαίνουν οι αμυγδαλές και τα κρεατάκια με τοπική αναισθησία, καθιστεί σε μια καρέκλα. Mm-hmm. Είναι γενιές και γενιές που έχουν βγει έτσι οι αμυγδαλές. Και οι περισσότεροι έχουν τραγικές εμπειρίες από αυτή την ιστορία. Εμείς θέλουμε έναν πιτσιρικά ο οποίος να μπει, να βγει mm-hmm. και να είναι αλόβητος, να μην έχει νιώσει τίποτα από όλη αυτή την διαδικασία. Και οι γονείς φυσικά διαδικασία. Να μην του μεταβιβάσουν και αυτό το θέλω πόνο. Και θέλουμε και οι γονείς να συμμετέχουν στην εγχειρητική τους διαδικασία. Επίσης και τα παιδάκια πρέπει να είναι ενημερωμένα. Από πολύ μικρά πρέπει να είναι τα ίδια ενημερωμένα, καταλαβαίνουν τα πάντα. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Κανέλη και να σας ευχαριστήσουμε πολύ περισσότερο γιατί έχετε άψογη και πολύ υπομονή με τα παιδιά. Και τα παιδιά είναι κάτι ιερό και πολύ ευχάριστο, έτσι δεν είναι? Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Μου δόθηκε ευκαιρία να πω 5 απλά πράγματα έτσι όπως τα νιώθω εγώ με τα πιτσιρίκια και περισσότερο να μεταφέρω την εμπειρία μου, γιατί πάρα πολλά από αυτά που είπαμε είναι αιτία διχογνωμίας στην παγκόσμια κοινότητα της ατροενεργολογίας. Ακριβώς. Θεωρώ ότι κανείς χειρουργώντας συνεχώς επιλέγει τους δικούς του δρόμους σε αυτή την ιστορία. Έτσι είναι κύριε Κανέλη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήρθατε στο face to face. Αχ, αυτά τα πιτσιρίκια πόσο γλυκά και όμορφα είναι. Γεια σας από εμάς.